Mr. Goodman, good morning. Κύριε Goodman, καλημέρα. Good morning. Καλημέρα σας. We're delighted to have you with Είμαστε us this μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε το απόγευμα εδώ στην I only wish I could be Θεσσαλονίκη. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σήμερα διαζώσει στη Θεσσαλονίκη, μία από τις αγαπημένες μου πόλη. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που έχουμε, Θεσσαλονίκη Future Thinking Dialogues. Ελπίζω στην τρίτη να μπορέσετε να είστε εδώ παρόν μαζί μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας την κατάσταση. Να μας πείτε λίγα πράγματα για το Ίδρυμα Διεθνούς Εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε είναι το connect the dots, δηλαδή συνδέουμε τις τελείες, αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να γίνουν χωρίς την διεθνή εκπαίδευση. Στην Ελλάδα έχουμε την δεύτερη εκπαίδευση, γιορτάζουμε την δεύτερη To promote international επέτειο του Fulbright, του προγράμματος Fulbright, είναι ένα πρόγραμμα που προωθεί την ανταλλαγή έρευνας ερευνητών μεταξύ των χωρών. Είμαστε σε 33 διαφορετικές χώρες αυτή τη στιγμή, με 600 άτομα προσωπικό, και έχουμε περίπου 20.000 φοιτητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο που προσπαθούν να πάρουν κάποια εκπαίδευση με ίσως κάποια υποτροφία. Πώς προετοιμάζει το Ινστιτούτο τους φοιτητές και το προσωπικό του μέσα από διεθνείς στρατηγικές και προγράμματα? Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι φοιτητές, είτε είναι πετυχημένοι καθηγητές και ερευνητές, να κάνουν κάποιες διασυνδέσεις μέσα αυτής της διεθνούς εμπειρίας, να κατανοήσουν πώς σκέφτονται οι υπόλοιποι, πώς σκέφτεται ο υπόλοιπος κόσμος, πώς κάνει έρευνα, πώς διδάσκει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποια προγράμματα προσανατολισμού με πρωτόκολλα που βοηθούν να μεγιστοποιηθεί αυτή η εμπειρία. Αλλά το βασικό, το πρώτο βήμα είναι να κάνει κανείς τη διαδικασία για να πάρει ένα διαβατήριο και μετά να μπει μέσα στο πανεπιστήμιο, στο ίδρυμα, να δει την διαδικασία, να βγει από την ζώνη άνεσης που έχει, από το comfort zone, σε κάτι που θα είναι κάτι παραπάνω από μια επίσκεψη ενός τουρίστα. Μπορεί να είναι μια διαδικασία, μια επίσκεψη που θα διαρκέσει 3 χρόνια. Καμία χρονιά δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε θέση, να είμαστε ανοιχτοί για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία. Έχοντας γεννηθεί στην Ελλάδα και σπουδάσει στο εξωτερικό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η εμπειρία όχι απλώς το να σπουδάσει κανείς στο εξωτερικό, αλλά να ζει στο εξωτερικό και να εξαρτάται από τον εαυτό σου αντί για τους γονείς σου. Από το πολύ απλό, από κάτι που δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, όπως το να ετοιμάσεις κάτι να φας, να φας κάπου, να πιεις κάτι, μέχρι το να βρει ένα σπίτι, να πληρώνει τους λογαριασμούς του, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις αποτελεσματικό μέσω του Zoom. Ή αν βάλεις κάποια γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και δεις τη Θεσσαλονίκη μέσα από αυτή την εμπειρία, να μπεις στη βιβλιοθήκη ή στις αίθουσες, θα πρέπει να το ζήσεις, να το ζήσεις πραγματικά με φυσική παρουσία. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε και για τις επόμενες γενιές. Συμφωνώ και πάλι, νομίζω ότι η ενέργεια που παίρνει κανείς από το να είναι εδώ, να βρίσκεται μεταξύ άλλων φοιτητών, οπουδήποτε στον κόσμο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι απίστευτο. Πόσες χώρες
συνεργάζεται, με πόσες χώρες συνεργάζεται το Ινστιτούτο. Νομίζω ότι το μόνο μέρος με το οποίο δεν συνεργαζόμαστε είναι η Βόρεια Κορέα. Έχουμε σχέσεις με κάθε χώρα που μπορώ να σκεφτώ. Το πρόγραμμα Fulbright συνεργάζεται με 150 χώρες. Ξέρω ότι υπάρχουν 200 περίπου χώρες, αλλά η μόνη χώρα που δεν μπορώ να σκεφτώ, που μπορώ να σκεφτώ ότι δεν έχουμε καμία σχέση πραγματικά, είναι η Βόρεια Κορέα. Σας ευχαριστώ. Φυσικά το μιλάτε με κάποιον, το μετράτε με κάποιο τρόπο, αλλά πώς μετράτε την επιτυχία κάθε προγράμματος ανταλλαγών? Υπάρχει μια κατάταξη, μια ταξινόμηση? Όχι. Είναι δύο οι τρόποι με τους οποίους τα αξιολογούμε. Το ένα είναι αυτοί που έχουν πάρει αυτές τις υποτροφίες είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών είτε από ιδιωτικούς φορείς. Και η επιτυχία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πάρει πολλοί από αυτούς Νόμπελ για τη δουλειά τους, που δείχνει τα μισά από αυτά έχουν δοθεί σε Αμερικάνους που έχουν μάλιστα κάποια εμπειρία από το εξωτερικό. Σχεδόν κάθε χρόνο από το 1966 υπάρχει τουλάχιστον ένα Νόμπελ που έχει κάποια σχέση με κάποιο πρόγραμμα που χρηματοδοτήσαμε. Επίσης, κάποιος φοιτητής που είχε μία εμπειρία στο εξωτερικό, παρατηρούμε ότι θα επιστρέψει και θα έχει υψηλότερους βαθμούς, θα τελειώσει το πτυχίο του σε συντομότερο χρόνο ή ακριβώς στο χρόνο που πρέπει. Οπότε γνωρίζουμε ότι η εμπειρία του να πάει κανείς κάπου στο εξωτερικό, που μαθαίνει, που τον βοηθάει να μάθει να λειτουργεί μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, είναι πολύ σημαντική. Όταν ιδρύθηκε αυτό το πρόγραμμα, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευαν οι ιδρυτές ότι αν οι άνθρωποι πάνε σε άλλες χώρες, σπουδάζουν σε άλλες χώρες, καταλάβουν τον πολιτισμό των άλλων χωρών, τότε δεν θα έχουμε άλλον Παγκόσμιο Πόλεμο. Σίγουρα πιστεύω ότι κάναμε τον κόσμο λιγότερο επικίνδυνο, γιατί βοηθήσαμε τους ανθρώπους να έχουν αυτές τις ανταλλαγές, να μπουν στην οτροπία άλλων λαών, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ και σε εντάσεις μεταξύ των λαών. Όταν έχουμε αξιωματούχους που διαπραγματεύονται σε μια κατάσταση έντασης, κάποιος σου λέει, ας πούμε, σπούδασα στη χώρα σας ή έστειλα τον γιο ή την κόρη μου και σπούδασα στο πανεπιστήμιο σας, και αυτό σπάζει τον πάγο και μας βοηθάει ότι όποιες και αν είναι οι τρέχουσες εντάσεις μας, πάντοτε πρέπει να φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο που είναι ασφαλέστερος για τα παιδιά μας. Μιλώντας για συνεργασίες, η Ελλάδα και η ΗΠΑ έχουν μια αυξανόμενη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, εκτός φυσικά και από άλλους τομείς. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ στο παρελθόν. Επίσης, τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να διαρευνούν σχέσεις μεταξύ τους και στρατηγικές διεθνοποίησεις. Το φθινόπωρο είχαμε την μεγαλύτερη αντιπροσωπεία
Είχαμε μία συνάντηση μεταξύ διευθυντικών στελεχών 30 Αμερικανικών πανεπιστημίων και Βρετάνων από την Ελλάδα για να συζητήσουν σχέσεις συνεργασίας. Είχαμε επίσης την παρουσία του Πρωθυπουργού κτλ. Και αυτό βοήθησε την Ελλάδα να ξαναπροσδιορίσει, να επαναπροσδιορίσει και να ξανανακαλύψει την Ελλάδα ως μία χώρα αρχαίας κληρονομιάς, αλλά και μία χώρα η οποία ενδιαφέρεται για την εξέλιξη, για την ανάπτυξη και ενδιαφέρεται για αυτή τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων των δύο χωρών. Φυσικά υπάρχουν και υπάρχει η αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν όλα αυτά που πραγματικά είναι σημαντικά για να τα σπουδάσουμε, αλλά υπάρχει και η σύγχρονη Ελλάδα. Σίγουρα. Ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά από μία διαφορετική προσέγγιση. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι για αυτή τη συνεργασία ή θα πρέπει να περιμένουμε ίσως το φθινόπωρο για να είναι κάτι πιο ξεκάθαρο? Ο στόχος του προγράμματος στο οποίο συνεργαζόμαστε, όπως είπα, έχει διάρκεια 3 χρόνων. Φυσικά η συνάντηση αυτή της αντιπροσωπείας που σας ανέφερα καθυστέρησε λόγω του COVID. Αλλά θα δημιουργηθεί μια θεσμική συνεργασία που είναι κάτι διαφορετικό από το καθηγητή Α, συμπαθεί τον καθηγητή Β και του ζητά να κάνουν κάποια συνεργασία ή να κάνουν ένα μάθημα από κοινού. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρουν οι θεσμικές σχέσεις. Στόχος λοιπόν αυτού του προγράμματος είναι να κλείσουν αυτές οι συναντήσεις των αντιπροσωπιών με συγκεκριμένες θεσμικές συνεργασίες με τριετή, τετραετή, πενταετή προγράμματα. Και δεν θα είναι μονόδρομη αυτή η συνεργασία, μονόπλευρη, θα είναι και από τις δύο πλευρές. Νομίζω και οι δύο πλευρές το θέλουν αυτό, να είναι αμφίδρομη. Βλέπετε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και του Erasmus Plus για να μπορέσετε να φέρετε πιο κοντά το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα με το ευρωπαϊκό, το οποίο φυσικά το γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα. Είμαστε μέρος του G7, της ομάδας των G7, που φυσικά έχει ένα επικεντρώνεται και στην συνεργασία, την εκπαιδευτική και συζητήθηκε και αυτό το θέμα στην τρέχουσα συνάντηση. Βλέπουμε λοιπόν τις ευκαιρίες της συνεργασίας μεταξύ των δύο. Επίσης προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, όπως είναι για παράδειγμα η κρίση στην Ουκρανία που δημιούργησε προβλήματα και στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Οι διαδικασίες είναι κάπως περίεργες για μας να τις κατανοήσουμε στο Erasmus. Από την πλευρά μας και εμείς βέβαια έχουμε πολύ περίπλοκες διαδικασίες. Αυτό δεν είναι μια επικριτική προσέγγιση στο πρόγραμμα Erasmus. Αλλά θα ήταν πιο εύκολο και πιο γρήγορο να συνεργαστούμε μέσω της ομάδας των G7. Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει όλο και μεγαλύτερη παρουσία στη ΣΥΠΑ και εξηγεί και θα εξηγήσει στους Αμερικανούς φοιτητές και στα Αμερικανικά Ιδρύματα τι είναι το Erasmus Plus, πιστεύω ότι σταδιακά θα το μάθουμε. Για που μιλάμε για τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στο εκπαιδευτικό σύστημα στη ΣΥΠΑ? Έχετε στην υπόψη σας κάποιο άλλο εκπαιδευτικό σύστημα ή μοντέλο που θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο μίμησης για άλλες χώρες? Νομίζω ότι
Το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε χώρα είναι μοναδικό. Είναι ένα προϊόν ιστορικής εξέλιξης, πολιτικής, εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα συνήθιστο παράδειγμα, διότι η εκπαίδευση δεν είναι κυβερνητική ή ομοσπονδιακή ευθύνη. Δεν αναφέρεται στο Σύνταγμά μας η λέξη εκπαίδευση. Και μόνο σπάνια η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει για να γίνει κάτι, για να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Το έκανε ο Αβραάμ Λίνκολν όταν έδωσε γη, ομοσπονδιακή γη, σε πανεπιστήμια, σε κολέγια, για να χτίσουν εκεί τις εγκαταστάσεις τους. Αλλά λόγω του ότι είχαμε 200 χρόνια ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πριν από αυτό, δημιουργήσαμε, χτίσαμε πολλά κολέγια, πολλά πανεπιστήμια. Κάποια ρυθμίζονται από συγκεκριμένες πολιτείες, αλλά άλλα είναι αμιγώς ιδιωτικά. Έχουμε περίπου 4.000 πιστοποιημένα κολέγια και πανεπιστήμια και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Σημαίνει ότι αν κάποιος διεθνής φοιτητής έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πολλές επιλογές. Πρώτα, γεωγραφικές επιλογές. Πού θέλει να μείνει 2 εποχές, μία εποχή. Και πολλούς τρόπους για να σπουδάσει. Μπορείς να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο θέλοντας να γίνεις γιατρός και να καταλήξεις να γίνεις δικηγόρος. Ξεκινάς τις ανθρωπιστικές επιστήμες και μετά ενδιαφέρεσαι για τη βιολογία και καταλήγεις να σπουδάσεις μοριακή βιολογία. Υπάρχουν λοιπόν πολλές επιλογές, μεγάλη ευελιξία. Και μπορείς να ξέρεις με βεβαιότητα την ποιότητα των ιδρυμάτων αυτών σε συγκεκριμένους τομείς, γιατί υπάρχουν πολλά συστήματα δημόσια και ιδιωτικά τα οποία αξιολογούν και μας λένε δημόσια είναι πολύ καλό, μια πολύ καλή σχολή, ενδιαφέρεται για την δασοκομεία ή για την ιατρική, έχει υψηλές επιδόσεις εκεί. Η ποιότητα λοιπόν, οι πολλές ευκαιρίες που σου δίνονται, κάνουν αυτή την χώρα ιδιαίτερη εκπαιδευτικά. Και κάποια από τα δυνατά μας σημεία, σε αυτά τα 4.000 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε περίπου 20 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 16 εκατομμύρια φοιτητές. Γιατί ίσως έχουμε δημογραφικές αλλαγές. Δεν κλείσαμε όμως πανεπιστήμια. Δεν κλείσαμε κολέγια. Γι' αυτό έχουμε χώρο για διεθνείς φοιτητές, έχουμε διαδικασίες για να τους καλωσορίσουμε, έχουμε πολύ καλά συστήματα. Έχουμε συλλόγους αποφύτων που μπορούν να προτείνουν στη νέα γενιά που θα πάει. Και πιστεύω ότι μόνο το μέγεθος, η ποιότητα και οι επιλογές που έχει κανείς για το τι μπορείς να επιλέξεις, πού θα πας, είναι μοναδικές. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά ήταν εξαιρετική περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που κρατάω από την απάντησή σας είναι το γεγονός ότι δεν φοβάστε να αξιολογήσετε και να βελτιώσετε την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχετε. Και 16 εκατομμύρια φοιτητές εξακολουθεί να είναι ένας τεράστιος αριθμός φυσικά σε σχέση με τον πληθυσμό, βέβαια, τον είπα, δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά προερχόμενοι από μια χώρα που έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό, το να ακούμε 16 εκατομμύρια φοιτητές είναι ένα πραγματικά φοβερό νούμερο. Αναφέρθηκα σε 4.000 πιστοποιημένα κολέγια και πανεπιστήμια. Κάθε 10 χρόνια
Για να πάρεις πιστοποίηση πρέπει να δείξεις ότι έχεις βιβλιοθήκη, ότι έχεις αρκετά άτομα στο προσωπικό σου για τον αριθμό των φοιτητών σου, ότι έχεις ένα σύστημα υγείας για τους φοιτητές σου, ότι οι φοιτητές σου αποφοιτούν στον χρόνο που πρέπει, κοντά στον χρόνο που πρέπει. Είναι ένα πολύ αποκεντρωμένο σύστημα που δίνει πιστοποίηση, είναι κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος και προσλαμβάνει ανθρώπους για να πάνε σε επισκέψεις πιστοποίησης σε όλη αυτή τη διάρκεια των 10 χρόνων μεταξύ των δύο των αξιολογήσεων, γιατί μεσολαβεί μια δεκαετής περίοδο από τη μία αξιολόγηση στην άλλη. Οπότε βλέπουν ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας, της αποφύτησης, ποιος είναι ο μέσος όρος των φοιτητών που αποφοιτούν, ποιος είναι ο μέσος όρος των ετών που χρειάζεται για να αποφοιτήσουν. Είναι τεράστιο έργο, αλλά είναι ένας τρόπος για να δει κάποιος που έρχεται από αλλού, από κάποια άλλη χώρα, να διαβάσει την έκθεση πιστοποίησης και να πει πραγματικά αυτό το πανεπιστήμιο παίρνει σοβαρά τους φοιτητές του, σέβεται τους φοιτητές του, χρησιμοποιεί τους σπόρους του με το σωστό τρόπο, έχει ένα στρατηγικό σχέδιο, είναι στον τομέα που με ενδιαφέρει, στο επιστημονικό πεδίο που με ενδιαφέρει, οπότε πάντοτε μπορεί να αξιολογήσει και φυσικά να συγκρίνει και τις ετήσιες αξιολογήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αξιολογήσεις που γνωρίζουμε. Η αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση είναι και οι δύο σημαντικές διαδικασίες. Αυτά όλα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή κάποιου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε σε μια διαδικασία επαναξιολόγησης του συνολικού μας εκπαιδευτικού μας συστήματος και πραγματικά ανταγωνιζόμαστε κατά των δαιμόνων της αξιολόγησης. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε πριν για το καλό των παιδιών μας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μαθητών μας ή των φοιτητών μας, ενώ δεν δίνει καθόλου έμφαση στην συνεργασία. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση? Μήπως είναι εύκολο να επαναλάβετε? Ναι. Έλεγα ότι η εκπαίδευση εστιάζει περισσότερο στον ανταγωνισμό παρά στη συνεργασία. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς ώστε να αλλάξει η εικόνα και ώστε να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στη συνεργασία, στη δουλειά από κοινού και όχι στον ανταγωνισμό? Το λέω από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως δάσκαλος έκανα πάντα co-teaching και team teaching. Στο Georgetown συνάδελφος που είχε άνω της δεκαετούς θετίας εστίαζε στο πόσο μεγάλη σημασία έχει ο κάθε φοιτητής να είναι μέλος ομάδας. Βεβαίως το Georgetown είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο. Μετά, η συγκεκριμένη συνάδελφος είναι γεγονός ότι προσπαθούσε να μετατρέψει τον ανταγωνισμό σε συνεργασία.
Και δεχτήκαμε άπειρες καταγγελίες, θέλω να πω, από φοιτητές όλα αυτά τα χρόνια που έλεγαν «Μα ήμουν κι εγώ μέλος της ίδιας ομάδας με τον Τάδε ή τον Δίνα που δεν είχε τις δικές μου επιδόσεις και όμως πήρε τον ίδιο βαθμό». Γιατί λοιπόν B και όχι A. Γιατί B και όχι A minus. Βεβαίως, δεν τελεσφόρησε καμία από αυτές τις ενστάσεις. Εμείς εμείναμε στη θέση μας και στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έτσι κι αλλιώς η συνεργασία έπαιρνε τη θέση του ανταγωνισμού. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι στο πλαίσιο της ομαδικής δουλειάς υπάρχει κόσμος που υπολείπεται σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, αλλά πιστεύω πως το πρόβλημα που εντοπίζεται εξακολουθεί να υφίσταται στο μικρό επίπεδο. Γιατί στο μικρό επίπεδο η επιτυχία είναι συνάρτηση της κοινής εργασίας με άλλους. Και το θέμα δεν είναι οι βαθμοί, το θέμα είναι να επιλύονται τα ζητήματα. Γιατί ακόμη και A+ να πάρεις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορείς να επιλύσεις μόνος σου προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Θέτεται λοιπόν ένα μείζον ζήτημα, πραγματικά, οπότε ναι, ας είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και πολύ επιλεκτικοί, αυτό θα δώσει μεγάλο όγκο έρευνας, πολύ καινοτομία, έτσι πιστεύαμε πριν τον 21ο αιώνα, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το δυναμικό πρέπει να το τιθασεύσουμε προς όφελος του άλλου υπέρτερου σκοπού. Νομίζω ότι το ύψιστο παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία είναι η σύμπραξη των φαρμακευτικών εταιριών στη διάρκεια της πανδημίας. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα εμβόλια. Συνέπραξαν λοιπόν στον τομέα της έρευνας όπου ο ανταγωνισμός είναι αβυσαλαίος, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές μας να αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα. Και έτσι κι αλλιώς είναι τόσα τα λαμπρά παραδείγματα από το ελληνικό παρελθόν προς επίρρωση της άποψης αυτής. Και νομίζω ότι σωστά εντοπίσατε ποιο είναι εκείνο το οποίο θα κάνει τον τωρινό αιώνα καλύτερο από τον προηγούμενο. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ που σηκωθήκατε τόσο νωρίς το πρωί για να είστε εδώ μαζί μας για την συζήτησή μας. Πήρα πάρα πολλές σημειώσεις και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε με φυσική παρουσία εδώ στη Θεσσαλονίκη στην επόμενη διοργάνωσή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπήρξατε κι εσείς εξαιρετικός συντονιστής. Μου θέσατε εξαιρετικά ερωτήματα. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.